Σήμερα θα μιλήσουμε για δικά σας σχόλια και μηνύματα σε Facebook, προσωπικά, email κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμη γι' αυτό. Εισπνέω ήλιο, εκπνέω σκοτάδια. Βρες άντρα τώρα! Λοιπόν, okay, πόσο σύντομα το θέλεις? Έχω κάνα 2-3 που μπορεί να ενδιαφέρονται, αλλά πρέπει να στείλεις μέγεθος και την εμφάνιση γιατί είναι εκλεκτική. Μου στέλνει ένας τύπος, Θεέ μου ψόφα. Του απαντάω, χρειάζεσαι μία αγκαλιά. Μου απαντάει, και εσύ χρειάζεσαι ένα πούτσο. Αλήθεια είναι. Παιδιά, το χρειαζόμαστε. Ψέματα να πω, περίμενε. Να σου πω τώρα τι γίνεται. Ο πρώτος δονητής, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε από ψυχιατρικές κλινικές για την αντιμετώπιση της γυναικείας υστερίας. Οπότε ναι, τον χρειαζόμαστε. Άλλο μήνυμα. Θέλω να σε σκίσω. Γιώργος. Αυτό, Γιώργο μου, αποκλείεται να συμβεί αν δεν αφήσει κάποιο τηλέφωνο ή κάτι τέτοιο. Έχεις μεγάλα βυζιά. Θέλεις να γίνουμε κολλητές, να ενώσουμε τα αίματά μας. Λοπτήλι, λοπτήλι. Χρύσα, το βίντεο είναι απίστευτο. Είσαι καταπληκτική ηθοποιός, αλλάζεις εκφράσεις με τόση ευκολία και μπαίνεις σε κάθε συνέστημα τόσο πιστικά και το κείμενό σου είναι έξυπνα δουλεμένο και... Wow. Αυτό που πείτε σήμανε μένει πάρα πολύ επικίνδυνα, παιδιά. Πάρα πολύ, ξεφεύγει, νιώθω το ξεφεύγει. Ας με βοηθήσει κάποιος τώρα. Τώρα. Τώρα όμως. Ευχαριστώ. Έχεις τη ζωντάνια του Τιτκόβ. Εγώ δεν είμαι αυτός. Δεν έχω όνομα ξένου. Δεν με λένε Τιτκόβ, που προφανώς είναι βουλγάρικο όνομα. Θάνατος στη χοντρή. Είμαι χοντρή. Μετά το τηλεφώνημα με τον Χατζηπαύλου, έχω απλά να σου πω ότι... Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το... Άντε ρε μαλάκα! Που να μη σου σηκωθεί για μια εβδομάδα! Ένα μήνα! Χρόνο! Νιώθω καλύτερα. Ένα άλλο ενδιαφέρον μήνυμα. Θέλω να σε γλύψω. Να στάζεις και να σε γλύφω ασταμάτητα. Να τρέμουν τα πόδια σου, να σπαρταράς τα χέρια μου. Ιωάννα. Ιωάννα μου, είναι γενετικό το θέμα. Έχω μία προδιάθεση προς αλλού. Αλλά άμα το γυρίσω, θα είσαι η πρώτη που θα ενημερώσω. Τα λες ωραία. Όταν αντιγράφεις αμερικάνικα stand-up comedy, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσεις λέξεις όπως μορμόνος, μίλια, όπρα. Είναι αλήθεια ότι κλεβώ αμερικάνικα stand-up. Στο επόμενο βίντεο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη ρατσιστική συμπεριφορά των λευκών απέναντί μας. What's up, motherfucker? Πλάκα είχε ρε παιδιά, αλλά ψιλοφέιλ. Προφανώς και ήταν αποτυχημένο το βίντεο αν είχε πλάκα. Γιατί ξεκάθαρα ο στόχος του βίντεο είναι η επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, οι συναστρίες του τοξότη για το νέο έτος και τα σπρέτς. Το έκανα σωστά το τρολάρισμα. Όχι άλλος σεξισμός. Το βίντεο δεν μπορεί να είναι σεξιστικό για έναν απλούστατο λόγο, μικρό λεπτομερή. Γιατί είμαι γυναίκα! Σχολιάζω δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Οπότε είναι σαν να με λες φαλοκράτη. Που ναι, οκ, okay, άμα το πάρεις με την ετυμολογία της λέξης, κάποιες φορές, ναι, ίσως απλά τώρα μια άδεια. Ζαργάνα μου. Σταυρέιτέ μου! Χρύσα, είσαι απίστευτη ηθοποιός. Ό,τι καλύτερο έχω δει, εδώ και χρόνια, θα πας πολύ μπροστά γιατί το αξίζεις. Μαμά, σταμάτα να στέλνεις μηνύματα εδώ. Πάρε τηλέφωνο. Αυτά από μένα, παιδιά. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Καλά, κακά, όλα είναι ευπρόσδεκτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά.